Αδελφοί, θα προσπαθήσω να είμαι και λιγότερο από 10 λεπτά. Ίσως παραμείνω προφανώς λίγος χρόνος περισσότερος για τις ερωτήσεις και τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέγραψε το πλαίσιο με βάση και την αρμοδιότητα που έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με βάση και το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα από το 2002 και το σχέδιο το οποίο υφίσταται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Ποια είναι όμως η πολιτική ευθύνη και η πολιτική διαδικασία και νομίζω αυτό για το οποίο κρινόμαστε όλοι. Το ένα είναι αν εφαρμόζουμε το σχέδιο το οποίο έχει η χώρα μας, το επιχειρησιακό και διοικητικό σχέδιο με επάρκεια και αν διατίθενται όλοι οι πόροι στον χρόνο που απαιτείται και με την πρωτοβουλία που απαιτείται. Και το δεύτερο είναι να αναβαθμίσουμε, να αξιολογήσουμε και να πλουτίσουμε το σχέδιο. Εγώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και στα δύο. Και στο τι κάναμε στο υφιστάμενο πλαίσιο με βάση τις δικές μας συμπληρωματικές αρμοδιότητες και υποστηρικτικές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και το τι κάνουμε για να βελτιώσουμε τη λειτουργία και τη θέση της χώρας μας και τοπικά, αλλά και στη Μεσόγειο, μιας και η Μεσόγειο είναι μια θάλασσα η οποία πλέον έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαχείριση υδρογονανθράκων και πετρελοειδών. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη προφανώς υποχρέωση όλων μας ήταν η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος. Δύο είναι οι άξονες. Το ένα είναι η απορρίπανση και το δεύτερο είναι η αποκατάσταση των οικολογικών παραμέτρων. Και παρακαλώ πολύ να κάνουμε συζήτηση και σε κάτι που μέχρι τώρα δεν ήταν στην ατζέντα της πολιτικής, να αποκατασταθεί δηλαδή η οικοσυστηματική λειτουργία στον Αργοσαρονικό, η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται. Το δεύτερο είναι η διαχείριση των δευτερογενών επιπτώσεων από το επιχειρησιακό σχέδιο της απορρίπανσης, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι ροές αποβλήτων και η διαχείριση εξοπλισμού, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και η διαχείριση εξοπλισμού επικινδύνων αποβλήτων. Άρα, με συγκεκριμένες αντιδοτήσεις, η διαχείριση των μετά επιπτώσεων, των δευτερογενών επιπτώσεων. Το τρίτο είναι η αξιοποίηση σχεδίων, εργαλείων, τεχνικών και γνώσης που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο την ώρα του σχεδίου. Προφανώς μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση του σχεδίου, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή και να κρυθούμε και γι' αυτό. Το τέταρτο είναι η αξιοποίηση του αυτοδιοικητικού και κοινωνικού δυναμικού. Πώς μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε την ώρα του σχεδίου νέες συνδέσεις και νέες λειτουργίες με την αυτοδιοίκηση, με τις ΜΚΟ, αλλά και με την κοινωνική και περιβαλλοντική και ακαδημαϊκή γνώση που έχουμε στο θέμα. Βέβαια, δεν υποτιμώ ότι μπορούμε να κρυθούμε και πρέπει να μας αξιολογήσετε και για τα θέματα αρμοδιότητας του ΙΠΕΝ, που έχει να κάνει με τα ύδατα κολύμβησης, με την ποιότητα και την καταλληλότητα των νερών για τα ύδατα κολύμβησης και το δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος, που και αυτά ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα από την πρώτη ημέρα μετά το ατύχημα. Νομίζω ότι η αξιολόγηση όλων παραμένει αυτή τη στιγμή στην απορρίπανση και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Όμως δεν είναι λάθος να έχουμε στη σκέψη μας και αυτό που εμείς θα υλοποιήσουμε, που είναι η αποτροπή ζημιάς σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους και η μελέτη και το σχέδιο αποκατάστασης που εκπονείται παράλληλα με την άμεση δραστηριότητα της απορρίπανσης στην περιοχή του ατυχήματος. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχει ενεργοποιηθεί το προβλεπόμενο συντονιστικό με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Σώματος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αλλά και του Γραφείου Αντιμετώπισης της Περιβαλλοντικής Ζημίας. Έχουμε ημερήσιες αναφορές του έργου και της στεγανοποίησης και της άντλησης, αλλά και της απορρίπανσης στις περιορισμένες πλέον και οριοθετημένες περιοχές, μιας και από την τρίτη ημέρα έχουν οριοθετηθεί απόλυτα οι περιοχές των πετρολοκυλίδων και των επιπτώσεων και ξεκινήσει το έργο της απορρίπανσης, μιας και τη δεύτερη μέρα ολοκληρώθηκε το έργο της στεγάνωσης του υφιστάμενου του βυθισμένου πλοίου. Και κάνουμε παρακολούθηση ροών και περιβαλλοντικών όρων από την στιγμή εκείνη. Επί της ουσίας, την Δευτέρα το πρωί, με δική μου πρωτοβουλία, χαρακτήρισα την κατάσταση ιδιάζουσα και επειδή επιβάλλουν λόγοι εξαιρετικής σημασίας και έκτακτης ανάγκης, ζήτησα την ενεργοποίηση του κεντρικού ΣΥΓΑΠΕΣ, ουσιαστικά του κεντρικού γραφείου αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς. Θα υπήρχε δυνατότητα με βάση τα όρια, τα γεωγραφικά του ατυχήματος και του συμβάντος να παραμείνει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Όμως εμείς επιλέξαμε να ενεργοποιήσουμε την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Το ανέφερε και ο Υπουργός Ναυτιλίας. Από τη Δευτέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος στο πεδίο, να αναβαθμιστεί ουσιαστικά το περιστατικό με δικιά μας επιλογή και να είναι παρόντες οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και να έχουν ήδη ξεκινήσει από την Δευτέρα. Σημειώνω το ατύχημα αυτό έγινε ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή. Μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής είχαν ενεργοποιηθεί οι τυπικές διαδικασίες που αφορούν την βιντεοσκόπηση, τα πλωτά φράγματα και όλα τα υπόλοιπα, τα είπε ο Υπουργός. Εμείς λοιπόν Δευτέρα πρωί αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς και εφαρμόζουμε την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης. Άρα, επικοινωνούμε με τον υπεύθυνο, τον ενημερώνουμε ότι αναλαμβάνει την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης με βάση το ρυπαίνον πληρώνει και προφανώς καταγράφουμε όλες τις υποχρεώσεις και τις αποζημιώσεις για την αποκατάσταση όχι μόνο της απορρίπανσης, αλλά και του σχεδίου αποκατάστασης οικολογικής λειτουργίας της περιοχής. Κάτι που σε έναν βαθμό πρέπει να σημειώσω προσωπικά ότι μπορεί να είναι και παραπάνω από τη λειτουργία της περιοχής του ατυχήματος. Δεν αναφέρομαι στην περιοχή, ας πούμε, της Γλυφάδας ή της Βούλας. Η εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε και με υποστήριξη από το Πράσινο Ταμείο. Και αυτό γιατί το Πράσινο Ταμείο, με το, αν θέλετε,
τον υποάξονα του γαλάζιου ταμείου, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο εμείς έχουμε σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προπληρώνουμε έξοδα του σχεδίου ώστε να υπάρχει άμεση λειτουργία, ιδιαίτερα και του πλοίου το οποίο έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή, αν θέλετε, υπηρεσία, τα οποία έξοδα και δαπάνες αυτές καταλογίζονται σε βάρος του υπευθύνου ο οποίος προκάλεσε τη ρήπανση. Όμως και στο έξω από τη χώρα μας επίπεδο, πρέπει να σας πω ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίαζε στην Ελλάδα το δίκτυο για την Σύμβαση της Βαρκελόνης, 21 ευρωπαϊκά κράτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο, η Γραμματεία της Σύμβασης της Βαρκελόνης, που είναι η Σύμβαση για τη Μεσόγειο, συνεδρίαζε στην Ελλάδα και ο επικεφαλής της γραμματείας, ο κύριος Γαετάνο Λεόνε, ο συντονιστής του UNEP, του United Nations Environmental Program, όσον αφορά το Mediterranean Action Plan, το σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο, ήταν στο Υπουργείο Ναυτιλίας μαζί με εμάς σε σύσκεψη που έγινε την Πέμπτη το απόγευμα και μαζί με τον υπεύθυνο του Κέντρου για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Θαλάσσιας Ρήπανσης που εδρεύει στη Μάλτα, του ΡΕΜΠΕΚ, του κ. Γκαμπίνο Γκονζάλες, αξιολογήσαμε και το επιχειρησιακό και το τεχνικό σκέλος του σχεδίου και τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού όσον αφορά τα μέτρα απορρίπανσης και την τεχνολογία χρήσης ημί χημικών αλλά και διαχείρισης των επιπλεόντων και των πετρελαιοειδών ρήπων όσον αφορά τη διαχείριση και επικινδύνων και την απορρίπανση ακτών, βράχων και στοιχείων του οικοσυστήματος. Και ήδη έχει τεθεί στη διάθεσή μας η αξιολόγηση του Περιφερειακού Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης. Και κάτι που αξίζει να το πω είναι ότι η χώρα μας πολύ καιρό πριν από το ατύχημα αυτό, σχεδόν ένα χρόνο πριν, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Πρόεδρο της Κύπρου, εκπονούμε σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης από θαλάσσια ρήπανση ο πετρελοειδής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το σχέδιο αυτό το εκπονούμε μαζί με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, το γραφείο δηλαδή του UNEP όσον αφορά τη Μεσόγειο στη Μάλτα. Ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου και τον Οκτώβριο έχουμε ήδη το πρώτο πιλωτικό, την πρώτη πιλωτική εφαρμογή στην Κύπρο μαζί με τον συνάδελφο Υπουργό Περιβάλλοντος της Κύπρου, μιας και εμάς η υποχρέωσή μας είναι να υλοποιούμε επιχειρησιακά εργαλεία που υπάρχουν, αλλά και να αναβαθμίζουμε εργαλεία, μιας και το περιβάλλον δεν ήταν ο αγαπημένος χώρος των προηγούμενων κυβερνήσεων και ήταν πολλές φορές θύμα και η δημόσια διοίκηση που υποστηρίζει το περιβάλλον των μνημονιακών πολιτικών και των απολύσεων. Όμως για μας το περιβάλλον είναι πάνω από αυτά. Είναι μια αξία η οποία είναι ταυτότητα της χώρας, είναι παραγωγικός και αναπτυξιακός χώρος, είναι ποιότητα ζωής και υγεία και πρέπει να έχουμε όλη την προσήλωσή μας στη διάθεση των απαραίτητων, αν θέλετε, ανθρώπινων πόρων και των μηχανημάτων. Εμείς ενεργοποιήσαμε παράλληλα μαζί με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και τις αρμόδιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τα εργαλεία που αφορούν στην απαγόρευση κολύμβησης, στο χαρακτηρισμό των υδάτων κολύμβησης και στο δίκτυο παρακολούθησης σε συνεργασία και με το δίκτυο απονομής της γαλάζιας σημαίας. Και αυτό που πρακτικά εμείς τώρα έχουμε ενεργοποιήσει μαζί με την όλη παρακολούθηση είναι η αξιολόγηση της κατάστασης για την αποκατάσταση της κήρυξης της απαγόρευσης κολύμβησης ή της μη καταλληλότητας των νερών κολύμβησης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος για να υπάρχει και η διαδικασία επιστροφής ουσιαστικά στην προηγούμενη κατάσταση. Πρέπει να ομολογήσω ότι βγαίνουν συμπεράσματα για αναβάθμιση του συστήματος. Η σύνδεση, παραδείγματος χάρη, με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, με τον εθελοντικό και κοινωνικό χώρο, αλλά και με τον αυτοδιοικητικό χώρο, μέσα από το μηχανισμό του συντονιστικού που εμείς κάναμε την πρώτη μέρα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά δεν περιείχε τυπικά μέχρι τώρα, αλλά το κάναμε πολιτικούς όρους, τη συνεργασία με αυτοδιοίκηση, πολιτική προστασία, ΜΚΟ, είναι κάτι που μπορούμε να το αξιολογήσουμε ως ένα πρόσθετο στοιχείο που μπορούμε να το προσθέσουμε, αν θέλετε, στις προτάσεις αναβάθμισης θεσμικού πλαισίου. Όμως αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου στο πεδίο. Η αναφορά, όπως κάνει το συντονιστικό κάθε βράδυ, των ποσοτήτων απορρίπανσης και των παραλιών, των ακτών που γίνεται το έργο αυτό. Η αξιολόγηση από εξωτερικούς παρατηρητές, είτε εμείς έχουμε το ΡΕΜΠΕΚ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε πυρογνωμόνων που γνωρίζω ότι και χθες ήταν στην περιοχή και αξιολογούν όλη τη διαθέσιμη εμπειρία. Να ενσωματώσουμε το συντομότερο δυνατόν τις πληροφορίες που έχουμε από τις διεθνείς συνεργασίες στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για να αναβαθμίσουμε και τον ρόλο της χώρας μας, θα έλεγα. Και προφανώς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι, και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, είναι το σχέδιο της οικοσυστηματικής αποκατάστασης. Η πρώτη εικόνα είναι η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, άρα να μην υπάρχουν τα στοιχεία της ρήπανσης. Όμως στην οικοσυστηματική λειτουργία θα πρέπει να δούμε εμείς άλλους παράγοντες που ενσωματώνονται στο οικοσύστημα ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε κίνδυνος, αν θέλετε, υποβάθμισης και να επιστρέψουμε σε καλύτερη κατάσταση την περιοχή αυτή. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο της εκτίμησης, και το λέω και τεχνικά πολλές φορές, επειδή στη δημόσια και στην πολιτική σφαίρα χρησιμοποιούνται όροι οι οποίοι δημιουργούν εντύπωση. Ακούγονται λέξεις όπως καταστροφή ή οικολογική καταστροφή. Επιτρέψτε να σας πω ότι με βάση την επιστήμη η καταστροφή περιγράφει μη αντιστρεπτές καταστάσεις. Ο στόχος του σχεδίου που έχουμε σήμερα και πρέπει αυτό να αξιολογηθεί και να επανέλθουμε, ο Υπουργός είπε, σε ένα μήνα από το ατύχημα, είναι να δούμε το μέγεθος του περιβαλλοντικού ατυχήματος,
δεν είναι μείζον, είναι μεγάλο, παράδειγμα, και την διαδικασία αποκατάστασης ώστε να κρίνουμε αν είναι αντιστρεπτές. Θεωρώ ότι η εκτίμηση που έχουμε σήμερα και από τους εμπειρογνώμονες είναι ότι είναι αντιστρεπτές οι επιπτώσεις, με αρκετό κόστος για την κοινωνία, για την ασφάλιση. Αλλά πρέπει να προλάβουμε και στο επίπεδο της ναυσιπλοείας αρκετά θέματα. Πήρε πρωτοβουλία και ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα αυτά και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Αλλά πρέπει να κριθεί το μέγεθος του περιβαλλοντικού προβλήματος και οι τεχνικές, θα έλεγα εγώ, περίπου σε τρεις εβδομάδες από σήμερα. Ενεργοποιώντας και συμπεράσματα που ήδη βγάλαμε και ενεργοποιούμε, και σήμερα έχουμε μια σύσκεψη με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ξέρω το συντονιστικό ότι δουλεύει με τους δημάρχους από την Παρασκευή, για να δουλεύουμε, αν θέλετε, όσο πιο αναβαθμισμένα και αποτελεσματικά μπορούμε. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή όφιλα την ξέρει η Βουλή, διότι στη δημόσια σφαίρα πολλές φορές τα πράγματα παίρνουν μια άλλη εικόνα, ένα άλλο μέγεθος, που δεν είναι πάντα αποτελεσματικά, μπορεί να είναι χρήσιμα πολιτικά, θα το αξιολογήσει η κοινωνία αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως το αποτέλεσμα για το περιβάλλον, μιας και για μας αποτελεί αξία και περιβαλλοντικό πόρο και αναπτυξιακό πόρο το περιβάλλον της χώρας. Δεν υποτιμούμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος της επιχειρηματικότητας και ξέρουμε ότι το περιβάλλον είναι και ανάπτυξη, είναι και εργασία για τη χώρα μας και είναι βιώσιμη και αηφόρος εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Φάμερο, τον κύριο Υπουργό. Και το λόγο έχει το...